Καλησπέρα, κύριε Ζαχαράκη. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Η αγορά παίζει το καλό σενάριο εν μέσω, θα λέγαμε, μια σχετική δημιουργική ασάφεια. Έτσι, γιατί όσο δεν έρχεται η συμφωνία, σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Τι έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και τι έχει αλλάξει κυρίως στην συμπεριφορά των επενδυτών και κατ' επέκταση της αγοράς, με φόντο ότι αυτό το κείμενο που διέρευσε χθες, άγνοια δήλωναν και από τις Βρυξέλλες και από εδώ, τώρα υπάρχουν τροποποιήσεις. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, αλλά προς το παρόν, μέχρι να επιτευχθεί αυτή, η αγορά βλέπει με τη δική της οπτική τις εξελίξεις. Το δεδομένο είναι ότι θα πάμε στη συμφωνία, κατά την άποψή μου, δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Δηλαδή, ό,τι διαφορετικό θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Οπότε, με βάση αυτό το μοντέλο κινείται και η αγορά. Ήδη τις τελευταίες 15-20 ημέρες έχουν επανεμφανιστεί κάποιοι ξένοι θεσμικοί και κινούνται στην αγορά. Τοποθετούνται άλλοι βραχυπρόθεσμοι, άλλοι πιο μεσοπρόθεσμοι. Οι Έλληνες επενδυτές είναι σαστισμένοι, θα έλεγα. Απέχουν από την αγορά, κατά την άποψή μου. Δεν βλέπω ιδιαίτερη κινητικότητα εκτός από αυτούς που κινούνται μόνιμα στην αγορά. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα την ανωδική εδώ και περίπου 20 συνεδριάσεις στην ελληνική αγορά. Το πολύ σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε σε κάποια επίπεδα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μιλάω από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, όλες οι ζώνες, τα επίπεδα αυτά που προσπαθεί η αγορά να κατοχυρώσει, τώρα η ζώνη των 870 μονάδων, ή όλη αυτή η κατάσταση εδώ στις 270 μονάδες του Κοσάρι, όλο αυτό το επίπεδο. Σε περίπτωση που καταφέρουμε αυτό το μήνα να το περάσουμε, να το πω έτσι, να το κατοχυρώσουμε, τότε μπορεί να αλλάξει και η μεσοπρόθεσμη πτωτική τάση της αγοράς. Η οποία εδώ μας ταλανίζει τουλάχιστον ένα χρόνο, από τον προηγούμενο Μάρτιο, θα έλεγα. Τώρα, να πάμε λίγο πριν πάμε στην ανάλυση των δικτών, να δούμε την τεχνική εικόνα. Πάμε σε μια συμφωνία, αλλά το ζητούμενο είναι και η εφαρμογή της. Πιστεύετε ότι σε αυτό το επόμενο στάδιο θα περάσουμε από μεγαλύτερες αναταράξεις, με δεδομένο ότι θα κληθούν να ψηφίσουν πολιτικοί οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να διανοηθούν ότι θα υπάρχουν μέτρα για τα οποία μέχρι πρότινος, αποδοκίμαζαν. Θα υπάρξουν σίγουρα αναταράξεις. Είναι δεδομένο ότι πιθανότατα να έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν μπορέσει να περάσει στο σύνολο της κυβέρνησης το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Αλλά το μόνο καλό είναι ότι πλέον έχουμε όλους τους περισσότερους βουλευτές να θέλουν μια συμφωνία, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον ανακυβερνησία. Ναι, είναι όμως αυτή η συμφωνία, γιατί εδώ υπάρχει μια ψευδαίσθηση ότι θα είναι μια συμφωνία στα δικά μας μέτρα. Που αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που πήγαμε σε εκλογές, η οικονομία έχει χάσει στην καλύτερη περίπτωση 6 μήνες, στη χειρότερη περίπτωση πάνω από ένα χρόνο, αν όλα πάνε καλά από εδώ και πέρα. Οπότε έχουμε μείνει πίσω αισθητά. Δηλαδή, όλη η ιστορία με το πρωτογενές πλεόνασμα, το τι ανάπτυξη μπορούμε να έχουμε το επόμενο διάστημα, όλα αυτά έχουν χαθεί. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου και φυσικά χρειάζεται ένας νέος δανεισμός στην Ελλάδα για να μπορέσει να γυρίσει πολύ πιο σύντομα σε ανάπτυξη και όχι μόνο να αποπληρώσει τα δάνειά της. Κύριε Ζαχαράκη, συγγνώμη, σε αυτό το σημείο, επειδή ρωτάμε πάντα και καθηγητές οικονομικών, κατά τη γνώμη σας, επειδή είστε και άνθρωπος αγοράς, καθημερινά αναλύετε τα reports ξένων εταιριών, τα λαμβάνετε υπόψη σας, για τι ύψος μιλάμε ως προς το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας? Για μένα κάτω από 40 δισεκατομμύρια δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά. Μάλιστα. Είναι όλη η κατάσταση με βάση το κενό που έχει δημιουργηθεί με το δανεισμό που έχουμε ολοκληρώσει μπροστά μας. Και εκεί θα υπάρχουν και κάποιες εγγύσεις. Θα έχει κλείσει βέβαια το δεύτερο πρόγραμμα με όλα τα διαρθρωτικά, θέλουμε να πιστεύουμε, και πάμε σε ένα τρίτο πρόγραμμα όπου πρέπει να υπάρχουν εγγύσεις. Εδώ οι εγγύσεις θα είναι assets. Υπάρχει κάτι διαφορετικό. Περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, έτσι. Σίγουρα. Αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο είναι ότι η αγορά περίμενε ότι θα υπάρξει μια συμφωνία μέσα στο καλοκαίρι. Μιλάω για συμφωνία τώρα συνολική. Και οι καθυστερήσεις είναι τόσο πολύ μεγάλες που αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια συμφωνία, ξέρω εγώ, το Μάιο, τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, η οποία όμως δεν είναι η συνολική συμφωνία. Δεν φαίνεται να έχει μέσα ούτε το χρέος, ούτε καινούριο δανεισμό, παρά μόνο να εξυπηρετεί. Ουσιαστικά να λειτουργήσει για να μην πτωχεύσει η χώρα και να μπορεί να αποπληρώσει τον τρέχον δανεισμό της σε αυτό το κενό που έχει το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλο αυτό το πράγμα να δημιουργεί καθυστέρηση και ανασφάλεια γενικότερη. Να κάνουμε και ένα τεστ προσομοίωση σε σχέση με τις δόσεις που έχουμε να καταβάλουμε σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Υπάρχει κάποιος διαφορετικός τρόπος μετάθεσης των πληρωμών ενδεχομένως στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, έτσι ώστε ακόμη και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι αγορές να το περάσουν κατά κάποιο τρόπο
με ελάχιστες, ας το πούμε έτσι, παρενέργειες ή απώλειες. Ή θα είναι πιστωτικό γεγονός. Η Ευρώπη δεν θέλει. Η Ευρωπαίοι δεν θέλουν να είναι κάποιο πιστωτικό γεγονός. Τώρα, αν το φτάσουμε και εμείς στα άκρα και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τις τελευταίες 15 μέρες, 20, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όχι απλά βήματα πίσω, έχει κάνει μίλια πίσω, ας πούμε, στο τι έλεγε πριν και στο τι λέει τις τελευταίες 15-20 μέρες. Από τη στιγμή που ούτε η μένη ούτε η δε θέλουμε να υπάρξει κάποιο πιστωτικό γεγονός, δεν θα υπάρξει. Κύριε Ζαχαράκη, τα λεφτά όμως, πού θα τα βρούμε για να τα δώσουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Το λέω πάντα με την οπτική τη δική σας, των ανθρώπων της αγοράς, έτσι. Όχι, όχι, θα πρέπει να υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν το συζητάω. Τι εννοείται που θα τα βρούμε? Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση και κάποια συμφωνία, δεν υπάρχει. Για αυτό το ποσό που λήγουν μέχρι το καλοκαίρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης και να δούμε λίγο τι έχει αλλάξει σε επίπεδο γενικού δίκτυ και 25, αλλά και σε κάποιες επιμέρους μετοχές που αποτελούν σηματορούς. Και να δούμε λίγο και τι έχει δημιουργηθεί την τελευταία περίοδο και στον τραπεζικό κλάδο και τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές. Ο γενικός δίκτυς έχει δώσει σημαντικά αγοραστικά σήματα 20 μέρες πίσω, δηλαδή περίπου 750 μονάδες, αν θυμάμαι καλά. Και όσο διατηρεί το επίπεδο των 790-800 μονάδων, παραμένει να είναι ανωδικός. Τεχνικά, στην περιοχή των 870 που θεωρώ ότι μπορεί να δοκιμαστεί, ίσως και λίγο παραπάνω, αν βγει κάποιο νέο, ίσως και να φτάσει στις 900 μονάδες, έχει σημαντικές αντιστάσεις η αγορά. Δηλαδή, θέλει προσοχή, ειδικά αν βγει κάποιο νέο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μας βρει το τέλος του μήνα, έχουμε καταφέρει να είμαστε έστω και σε αυτά τα επίπεδα, ή πάνω τη ζώνη των 770, τότε πιθανολογώ ότι η αγορά θα αρχίσει να αλλάζει μεσοπρόθεσμα τάση. Δηλαδή να αρχίσουμε να αρωματιζόμαστε πάλι τις 100 μονάδες ή και τα προηγούμενα ψηλά. Αυτό θα συμβεί μόνο σε περίπτωση που καταφέρει ο μήνας να κλείσει πάνω από τις 870 μονάδες που κοιτάμε τουλάχιστον εμείς τεχνικά. Αντίστοιχα στον 20. Πάνω από τις 870 είπατε ή 970. Ναι, 870. Αυτό ουσιαστικά θα σημαίνει μια αλλαγή μεσοπρόθεσμη τάση και θα βλέπουμε σιγά σιγά τους επενδυτές να έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Κάτι το οποίο οι Έλληνες τουλάχιστον απέχουν το μεγαλύτερο μέρος στο τελευταίο διάστημα. Οι ξένοι έχουν επανεργοποιηθεί. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, πιθανολογώ ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εισρωή ξένων κεφαλαίων. Μάλιστα. Φυσικά όλα αυτά θα πιθανολογώ ότι θα έχει πέσει κάποια συμφωνία και κάποια σημαντική αλλαγή για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Κάτι το οποίο συμβεί και στα spread και Μάλιστα. στα ομόλογα. Ποια επίπεδα τζίρου, κύριε Ζαχαράκη, θα είναι αυτά τα οποία θα πείθουν ότι η αγορά μετά από μια συμφωνία μπορεί να βαδίσει σε έναν πιο ασφαλή δρόμο? Εντάξει, οτιδήποτε πάνω από 80-100 εκατομμύρια δεν το βλέπω αρνητικά. Τώρα, φυσικά θα θέλαμε να έχουμε και 150 και 200 εκατομμύρια μόνιμα, αλλά αυτό θα συμβεί στην πορεία. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ ο τζίρος, να ξέρετε, όσο και οι αποτιμήσεις. Δηλαδή, αλλιώς να συζητάμε όταν οι τράπεζες είχαν 2-3 φορές τιμές παραπάνω από εδώ πέρα πέρσι, ας πούμε, προπέρσι, και άλλο να συζητάμε για τζίρο με τις τράπεζες να έχουν αυτές τις αποτιμήσεις. Οπότε, όσο ανεβαίνει η αγορά, αλλάζει και ο τζίρος. Τα κομμάτια κοιτάμε το τελευταίο διάστημα. Και θα ήθελα να μου πείτε και να κλείσουμε ποιες είναι εκείνες οι μετοχές τις οποίες παρακολουθείτε πολύ στενά και οι οποίες διαμορφώνουν την τάση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κοιτάξτε, οι εταιρείες οι οποίες έχουν σαφές εξαγωγικό χαρακτήρα είναι οι εταιρείες αυτές που έχει πέσει μεγάλο βάρος των επενδυτών. Οι εταιρείες επίσης που έχουν έρθει ξένοι θεσμικοί και έχουν τοποθετηθεί και μπροστά τους και βλέπουμε ότι δεν είναι απλοί θεσμικοί οι οποίοι έχουν έρθει και απλά κερδοσκοπούν πάνω στις εταιρείες, αλλά έχουν έρθει μεσοπρόθεσμα και τις κοιτάνε. Θεωρώ πως πρέπει να είναι σε πρώτη φάση να βλέπουν οι επενδυτές πιο κοντά στους συγκεκριμένους τίτλους. Δηλαδή, μεταχές του ενεργειακού κλάδου. Κάνω πολύ έντονα για το επόμενο διάστημα. Τώρα, αν θέλετε να σας αναφέρω μία-μία. Όχι, απλά ποιες είναι οι μετοχές εκείνες οι οποίες διαμορφώνουν το κλίμα? Υπάρχουν περίπου 20 μετοχές οι οποίες οι ξένοι θεσμικοί ασχολούνται μόνιμα. Για μένα, το κομμάτι της ενέργειας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για το επόμενο διάστημα στην ελληνική αγορά. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν εταιρείες και στο λιανικό εμπόριο, όπως ο τίτλος της Μπέλα και το Πολύ-Πολύ. Υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται ιδιαίτερα οι ξένοι θεσμικοί με αυτές και όντως είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματά τους. Και με τον τραπεζικό κλάδο, με τις τραπεζικές μετοχές, τι με λιγενέστε? Είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Ο τραπεζικός κλάδος, κατά την άποψή μου, θα χρειαστεί κάποιες αυτές κεφαλαίου, αλλά δεν θα χρειαστεί πιθανότητα μέσα στο 2015. Οπότε από τη στιγμή που πάμε στο 2016 δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι θα γίνουν αυτές τις κεφαλαίου στα χαμηλά. Αρχίζουν και έχουν ενδιαφέρον, οι αποτιμήσεις έχουν ενδιαφέρον ούτως ή άλλως σε αυτά τα επίπεδα. Απλά δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε κανονικά αυτές τις εταιρείες, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αντιληπτό. Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, ήταν ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Καλό σας βράδυ.